Έχω τη χαρά και την τιμή να έχω στο στούντιο της Μετρόπολης τον πρίτανη του Πανεπιστημίου της Πάτρας, τον κύριο Χριστομπούρα. Να τον καλησπερίσω. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και στους τηλεθεατές σας. Που είστε μαζί μας, γιατί ωραία η τηλεεργασία που λέμε και καλό έκανε η τεχνολογία και βοήθησε πολύ, αλλά το διαζώσεις είναι πολύ σημαντικό. Συμφωνώ πολύ. Ιδιαίτερα όταν στέλνουμε μήνυμα και για τους νέους. Γιατί γι' αυτό είστε εδώ σήμερα κυρίως. Να στείλουμε το μήνυμά μας στους φοιτητές, στους φοιτητές του Πανεπιστημίου. Έχετε απόλυτα δίκιο. Οι διαζώσεις, η διδασκαλία και η επαφή με τους φοιτητές δεν μπορεί να αντικατασταθεί ούτε με την τεχνολογία του μέλλοντος. Εμείς θέλουμε να ανοίξει το Πανεπιστήμιο. Και γι' αυτό κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια. Ήδη σας ανακοινώνω ότι πριν από λίγο επικοινώνησα με τον κύριο Κικίλια. Θα είμαστε εμβολιαστικό κέντρο. Θα είστε. Λοιπόν, αυτό είναι η είδηση. Αυτό που ζητήσατε λοιπόν, το Πανεπιστήμιο της Πάτρας θα είναι πλέον εμβολιαστικό κέντρο. Είναι, κάνετε την αρχή, κύριε Μπούρα. Κάνετε την αρχή, γιατί αυτό νομίζω θα έπρεπε να είναι αυτονόητο, θα έλεγα εγώ. Δυστυχώς η μάχη με το αυτονόητο είναι πολύ σημαντική σήμερα. Ναι. Επικοινώνησα επίσης και με την Υπουργό, την κυρία Κεραμέως. Θέλω να ευχαριστήσω και τον κύριο Κικίλια και την κυρία Κεραμέως. Σίγουρα θα έχουμε εμβολιαστικό κέντρο στην Πάτρα και γίνεται μια προσπάθεια και στις 7 πόλεις. Και στις 7 πόλεις. Μάλιστα, εμείς σας λέω ότι διαθέσαμε τους χώρους μας και στον Πύργο και στην Αμαλιάδα και στο Αίγιο και στο Ρίο και στο Κουκούλι και στο Μεσολόγιο και στο Αγρίνιο. Ναι. Ο Σεπτέμβριος για μας θα είναι ένα μεγάλο στοίχημα. Θέλουμε να εμβολιάσουμε όσους θέλουν και επίσης και τους πρωτοετής, τους οποίους θέλουμε να υποδεχτούμε διαζώσεις αυτή τη φορά στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Μάλιστα. Άρα όλες είστε στη διάθεση της πολιτείας. Ακριβώς. Όσον αφορά το θέμα της μάχης κατά της πανδημίας. Σίγουρα η ακαδημαϊκή κοινότητα θα έπρεπε να είναι σύμμαχος και είναι. Το έχουμε δει αυτό από την πρώτη στιγμή, κύριε Μπούρα, να γίνεται. Και είναι πολύ σημαντικό το ότι οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα αυτή, όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί. Ακριβώς. Έτσι, να εμβολιάζονται. Θα αφορά μόνο τους φοιτητές, κύριε Μπούρα, ξέρουμε λεπτομέρειες. Όχι, κοιτάξτε, εμείς θέλουμε και κάνω ακόμα άλλη μια φορά έκκληση από την εκπομπή σας να εμβολιαστούν και οι εργαζόμενοι, διδάσκοντες και όλο το προσωπικό και να εμβολιαστούν όλοι οι φοιτητές μας. Θέλω να προσπεράσουν τους φόβους και τις αμφιβολίες. Η επιστήμη έχει ένα όπλο σήμερα και αυτό είναι ο εμβολιασμός. Νομίζω ότι μόνο έτσι θα ανοίξει το Πανεπιστήμιο, αν πάμε όλοι για εμβολιασμό. Αν πάμε όλοι για εμβολιασμό. Λοιπόν, βάλτε μια ανατελεία να βάλουμε στην κουβέντα μας και τον συνάδελφο Νίκο Ξανάλατο σε λίγα λεπτά, ο οποίος έχουμε κουβεντιάσει πάρα πολλές φορές εδώ στο στούντιο τη σημαντικότητα, τον κομβικό ρόλο που έχει το Πανεπιστήμιο της Πάτρας και με όλα αυτά τα οποία είδαμε να σημαίνουν το προηγούμενο διάστημα. Ελπίζω ότι μας άκουσε ότι πλέον εμβολιαστικό κέντρο θα είναι το Πανεπιστήμιο της Πάτρας και η πρόταση έγινε δεκτή και νομίζω ότι θα δούμε χαμόγελα. Είναι έτοιμος ο Νίκος? Ωραία, λοιπόν, για να δούμε και τον συνάδελφο Νίκο Ξανάλατο. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, εγώ δεν σας βλέπω βέβαια, αλλά σας ακούω καλά. Νομίζω λοιπόν, άκουσες νωρίτερα, έγινε δεκτή η πρόταση, είναι μια μεγάλη είδηση. Καλά, δεν υπάρχει. Θα ανοίξουν και τα πανεπιστήμια, θα ανοίξουν και τα σχολεία. Δεν πάει άλλο δηλαδή. Ναι. Αυτό που συνέβη 1,5 χρόνο τώρα δεν ήταν αυτό που μπορεί η πανεπιστημιακή κοινότητα, η εκπαιδευτική κοινότητα να αντέξει. Το διαζώσεις είναι ασυναγώνιστο. Ασυναγώνιστο. Ναι. Για όλα. Για όλα. Και για τον καθηγητή και για τον μαθητή και για τον φοιτητή. Θα πρέπει να εμβολιαστούν όλοι και να δούμε τι θα γίνει αν κάποιοι επιμένουν να μην εμβολιαστούν. Οι πληροφορίες λένε ότι μιλάμε για rapid test, διότι ακούστηκαν στη Σύνοδο διάφορα πράγματα, στη Σύνοδο των Πριτάνεων, ξέρει ο κ. Πρίτανης. Ακούστηκαν και ακραίες φωνές, όπως να αποπέμπονται και κάποιοι να χάνουν την ιδιότητα του φοιτητή. Τελικά επικράτησαν οι ψυχραιμότεροι. Πάμε ενδεχομένως για 2 rapid test την εβδομάδα, αλλά δεν είναι εκεί ο σκοπός. Ο σκοπός είναι να εμβολιαστούν όλοι για να προχωρήσουμε, γιατί η μετάλλαξη Δέλτα, όπως σήμερα ανακοινώνει η πολιτεία, είναι η κυρίαρχη πλέον στην Ελλάδα. Η κυρίαρχη στην Ελλάδα. Σωστά. Και πώς να μην ήταν αυτό. Δεν ξέρω τι άλλο θα σχολίασε μου, όχι, θέλω να μου σχολιάσει ότι έγινε δεκτή η πρόταση. Για να γίνει, μίλησε πριν από λίγο με τον κύριο Κικίλια. Για να γίνει εμβολιαστικό κέντρο. Έγινε, τελικά θα γίνει το Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Και δεν νομίζω ότι θα μείνει το μόνο Πανεπιστήμιο. Μακάρι. Εμβολιαστικό κέντρο. Θα πρέπει να υπάρχει ο εμβολιασμός μέσα στους χώρους του Πανεπιστημίου, να μην υπάρχει καμία δικαιολογία και να είναι και διευκόλυνση. Μάλιστα. Είναι και διευκόλυνση. Μάλιστα. Κύριε Μπούρα.
Ναι, πιστεύω ότι το Πανεπιστήμιο Πατρών, αλλά και όλα τα πανεπιστήμια της χώρας, για άλλη μια φορά δείχνουν τον κοινωνικό τους ρόλο και την ευαισθησία απέναντι στα προβλήματα. Πιστεύω ότι οι φοιτητές μας και οι εργαζόμενοι θέλουν πανεπιστήμια ανοιχτά και θα προσέλθουν για τον εμβολιασμό. Θέλω να τους διαβεβαιώσω ότι θα έχουν πάρθει όλα τα απαραίτητα μέτρα, δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος και είναι η στιγμή που πρέπει να δείξουμε την κοινωνική μας ευαισθησία. Μάλιστα. Τώρα, είχαμε τη Σύνοδο των Πριτάνεων, κύριε Πρίτανη, Νίκο, ακούστηκαν πολλά, είπες και εσύ νωρίτερα κάποια. Η Σύνοδο των Πριτάνεων, να μας πει ο Πρίτανης τις εντυπώσεις του. Κοιτάξτε, εγώ θα σας πω ότι το Πανεπιστήμιο Πατρών για άλλη μία φορά έκανε μία παρουσία με την οποία θέλει να δείξει τι πραγματικά πιστεύει. Στη Σύνοδο συζητήθηκε το θέμα του εμβολιασμού, το συζητήσαμε πριν, συζητήθηκε και το θέμα της ελάχιστης βάσης αγωγής και θέλω, κύριε Ξανάλατε, να σας ευχαριστήσω προσωπικά για την ανάρτηση που κάνατε σήμερα. Ναι, είναι αλήθεια. Το Πανεπιστήμιο Πατρών τόλμησε πριν 9 μήνες να συζητήσει κάτι για το οποίο τώρα ξεκινούν όλοι. Επιτρέψτε μου να το πω εγώ με τη δική μου γλώσσα. Θα πρέπει όλοι αυτοί να αισθάνονται περίεργα, άσχημα, οι συναδελφοί σας. Διότι όταν εσείς ξεκινήσατε, και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ένα πανεπιστήμιο με τον ακαδημαϊκό ρόλο που έχει, το μόνο που δεν θέλει να κάνει είναι να συρρυκνώνει και να κλείνει τμήματα. Αυτό δεν θέλει να κάνει κανένα πανεπιστήμιο. Έρχεται όμως η ελάχιστη βάση εισαγωγής, αυτό αποφάσισε η πολιτεία και διορθώνει τα πράγματα κατά την άποψη της πολιτείας σε ό,τι έχει να κάνει με το ποιοι θα μπαίνουν και πώς θα μπαίνουν στα πανεπιστήμια. Κατά έναν τρόπο, αυτό είναι η μεγάλη κουβέντα. Και έρχεται λοιπόν το πανεπιστήμιο και όχι ο Μπούρας, δεν είναι δικό σας κατόρθωμα, είναι ένα συλλογικό κατόρθωμα, είναι Συγκλήτου καταρχήν. Έτσι. Υπάρχει μια επιτροπή λοιπόν η οποία κάθεται κάτω και λέει: κοίτα να δεις, εδώ πέρα σε λίγο θα μείνουμε χωρίς φοιτητές. Τι κάνουμε, και σχεδιάζει το μέλλον του. Και κάνει παράλληλα, συγγνώμη, σε διακόπτω, δεν έχουμε και την ανάλογη χρηματοδότηση. Καλά, έτσι θα δεν τα πω είναι. Αυτά. Άφησέ με και έχω να πω εκεί πέρα. Λοιπόν, το θέμα είναι λοιπόν ότι σχεδιάζουμε το μέλλον. Και το μέλλον δεν είναι καλό, γιατί όπως πολύ σωστά είπες, φτιάχτηκαν σχολές κέλυφος. Τίποτα μέσα. Ούτε καθηγητές, ούτε λεφτά και σε λίγο ούτε και φοιτητές. Το πανεπιστήμιο και το κάθε πανεπιστήμιο, να τα πω δηλαδή γιατί θα σκάσω, δεν είναι με αυτά που ακούω από την τοπική αυτοδιοίκηση, δεν είναι ρε παιδιά τουριστικός οργανισμός. Δεν προσφέρει πελάτες στα σουβλατζίδικα, κατά κύριο λόγο. Δεν προσφέρει πελάτες στα ξενοδοχεία και στα νοικιαζόμενα. Το πανεπιστήμιο προσφέρει ακαδημαϊκή μόρφωση, όπου και αν είναι σε κάθε πόλη. Από την ακαδημαϊκή μόρφωση ξεκινάνε όλα και από εκεί και κάτω ό,τι γίνει έγινε. Και τα σουβλάκια θα πουληθούν και τα σπίτια θα νοικιαστούν από τους φοιτητές. Πάμε τώρα να πούμε ότι όταν λοιπόν το Πανεπιστήμιο της Πάτρας έγινε πανελλήνιο θέμα, Λίνα, το θυμάσαι, έτσι, πανελλήνιο θέμα, ερωτήσεις στη Βουλή, υπουργοί, βουλευτές, δήμαρχοι και τις στηριζόμενοι και από την κυβέρνηση, περιφερειάρχες, φώναζαν και τα βάλαν με το Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Κανένας από τους κυρίους Πριτάνης που ήταν στη Σύνοδο δεν βγήκε να πει: παιδιά, μην χτυπάτε το Πανεπιστήμιο, γιατί και εμείς θα κλάψουμε το Σεπτέμβριο. Ο Σεπτέμβριος ήρθε. Σήμερα βγήκαν οι ελάχιστες βάσεις αγωγής. Θα δούνε σχολές που δεν θα έχουν φοιτητές. Κύριε Μπούρα, αν λέω κάτι που είναι υπερβολικό ή λάθος, με διορθώνετε. Ναι, θα δούνε σχολές που δεν θα έχουν πολλούς, για να μην πω καθόλου, φοιτητές. Που θα αρχίσουν να συζητάνε για τη βιωσιμότητά τους. Τι κύριε θα Μπούρα. Κάνουν. Έτσι. Και είπα λοιπόν ότι αυτοί ήταν εκεί και ήταν οι σιωπηλοί όταν ο Μπούρας δεχόταν τα πειρά. Μάλιστα. Κύριε Μπούρα. Κοιτάξτε, συμφωνώ, αλλά εγώ θέλω να πω και ορισμένα θετικά ευχάριστα νέα. Ναι. Να τα πείτε. Επειδή ξέρετε ότι πιστεύω ότι το Πανεπιστήμιο δεν είναι το Πανεπιστήμιο της Γκαρσονιέρας και του Σουβλαγίου. Σας ανακοινώνω λοιπόν ότι το Πανεπιστήμιο Πατρών μαζί με άλλους φορείς της πόλης και ειδικά το Πανεπιστήμιο Πατρών υπέγραψε ένα σύμφωνο συνεργασίας με την εταιρεία Deloitte. Ξέρετε όλοι ποια είναι η Deloitte. Α, μάλιστα. Μιλάμε για μια επένδυση η οποία τα επόμενα 4 χρόνια θα δημιουργήσει 200 θέσεις εργασίας. Η Deloitte θα είναι στην Πάτρα το Σεπτέμβριο. Ναι. Και τα επόμενα 3-4 χρόνια 200 νέοι μας θα βρουν δουλειά εκεί. Σήμερα επίσης δέχτηκα μια επίσκεψη από μια άλλη μεγάλη εταιρεία του κλάδου, την Price Waterhouse. Θα υπογράψουμε και με αυτούς ένα μνημόνιο, θα εγκατασταθεί και αυτή στην Πάτρα. Αυτός είναι ο ρόλος μας. Αυτός είναι ο ρόλος. Το έχουμε κουβεντιάσει κατά το παρελθόν, κύριε Μπούρα, και ήταν και στις προεκλογικές σας δεσμεύσεις, προεκλογικές, όταν γινόντουσαν οι εκλογές για τη Νέα Πριτανία. Ήταν από τους πρωταρχικούς σας στόχους. Θέσεις εργασίας. Θέσεις εργασίας. Είναι ο μόνος τρόπος για την ανάπτυξη. Και να πάω λίγο
Να κλείσω γιατί θέλω να περνάω αισιόδοξα μηνύματα. Ναι. Το Πανεπιστήμιο Πατρών σας ανακοινώνω ότι προσέλκυσε 7 εκατομμύρια ευρώ για ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων του. Καταλαβαίνετε ότι σε ένα χρόνο αυτή η Πρετανική Αρχή έφερε 7 εκατομμύρια από το ΕΣΠΑ για να ανακαινιστούν κτίρια και άλλα 6 εκατομμύρια από το Υπουργείο Παιδείας για να γίνουν έργα. Μάλιστα. Και θέσεις εργασίας. Προφανώς. Ο κύριος Τζαβάρας, με συγχωρείτε, ο κύριος Τζαβάρας απειλούσε να κοπεί και ζητούσε να κοπεί χρηματοδότηση από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Επιτρέψτε μου να πω το εξής. Δηλαδή, καταλαβαίνεις τώρα, Λίνα, έτσι. Ένα θέμα που έβαλα στην κυρία Υπουργό είναι το εξής. Το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει υπογράψει μια συμφωνία με δύο κινέζικα πανεπιστήμια. Ναι. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Όπου οι Κινέζοι βάζουν τις υποδομές και τα εργαστήρια και από εμάς θέλουν τους καθηγητές μας και το brand name του Πανεπιστημίου Πατρών γιατί είναι πάρα πολύ ισχυρό, για να λειτουργήσουν πανεπιστήμια στην Κίνα και να δίνουν πτυχία από κοινού. Χρειάζεται μια νομοθετική ρύθμιση. Εμείς θα το πάμε μέχρι τέρμα. Αυτό σημαίνει ότι θα έρθουν Κινέζοι εδώ για μεταπτυχιακά κλπ. Καταλαβαίνετε πώς με ακαδημαϊκό τρόπο το Πανεπιστήμιο γίνεται και αναπτυξιακό βραχείο. Κύριε Πρίτανη, πώς είδατε την ελάχιστη βάση εισαγωγής, ανακοινώθηκαν? Είναι ένα γενναίο μέτρο για δύο βασικά λόγους. Κύριε Ξανάλατε, ένας στους τέσσερους Έλληνες που μπαίνουν στα πανεπιστήμια δεν τελειώνουν ποτέ. Ένας στους τέσσερους νέους ανθρώπους εγκλωβίζεται, φτάνει στα 30 του, δεν έχει κοινωνικοποιηθεί και δεν έχει βγει στην αγορά εργασίας. Τη μόνη αδυναμία που βλέπω και την έχω πει πάρα πολλές φορές και θα την πω άλλη μια φορά. Το Πανεπιστήμιο Πατρών είναι εδώ και καλεί τους φορείς της περιοχής να συμπράξουν και να δημιουργήσουν ισχυρή μεταλλικιακή επιμόρφωση εκπαίδευση. Τι σημαίνει αυτό? Είμαστε έτοιμοι με επιμελητήρια, την τοπική αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια. Παραδείγματος χάρη, έχουμε διαπιστώσει με το οικονομικό επιμελητήριο ότι υπάρχει μεγάλη έλλειψη σε βοηθούς λογιστές. Μάλιστα. Εδώ είμαστε με την εγκυρότητα και τη σφραγίδα. Εξειδίκευση λοιπόν, νομίζω ότι είναι του Πανεπιστημίου Πατρών. Ετοιμάζουμε μια μεγάλη πρόταση με διάφορους φορείς για επιμόρφωση και εκπαίδευση των αγροτών. Το έχω ξαναπεί και άλλη φορά και θα το πω και ας παραξηγηθώ. Αυτό θα γίνει στον πύργο? Δεν θέλω να ανακοινώσω τίποτα για να μην εισπράξω πάλι αύριο. Ναι, γιατί εγώ μαθαίνω κάποια πράγματα. Ότι καλά, προσφέρω χάντρες και βραχιολάκια. Ναι. Ναι. Έτσι κι αλλιώς ο κύριος Πρίτανης Νίκο, το ξέρεις πολύ καλά, όταν είναι κάτι να το πει, θα το πει. Εγώ θέλω να μου πει τι σκέπτονται οι άνθρωποι του Πανεπιστημίου, οι καθηγητές, η Επιτροπή, η Σύγκλητος, για τα τμήματα, όχι τα περιφερειακά, τα τμήματα που είναι εδώ στην Πάτρα, που με την ελάχιστη βάση εισαγωγής θα έχουν προβλήματα από πλευράς φοιτητών. Δεν θα έχουν φοιτητές πολλούς. Κοιτάξτε, είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Μας απασχολεί και να είστε σίγουροι ότι με ακαδημαϊκό τρόπο θα δώσουμε λύση. Και η λύση θα προέλθει από συζήτηση έτσι ώστε να είναι επ' ωφελία του Πανεπιστημίου. Μάλιστα. Θέλω όμως να κρατήσετε το εξής, γιατί είναι και κάτι άλλο που θέλω να σας πω. Το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει συμφωνήσει, κύριε Ξανάλατε, κυρία Μπάστα, με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Ναι. Και έχουμε καταθέσει από κοινού στην Υπουργό Παιδείας και θα το υπογράψει μια καινούργια υπουργική απόφαση έτσι ώστε να σταματήσουμε να πληρώνουμε τη λειτουργία του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου εμείς. Μάλιστα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το Πανεπιστήμιο Πατρών αθόρυβα το προσπάθησε και είμαστε πολύ κοντά. Η φυσιοθεραπεία θα έρθει στην Πάτρα τελικά ή θα μείνει στο Αίγιο? Κοιτάξτε, πρέπει να έρθει στην Πάτρα με έναν τρόπο συγκροτημένο δίπλα στην Ορθοπαιδική Κλινική. Δεν θα κάνουμε τίποτα βιαστικά. Θα τα κάνουμε με έναν τρόπο διάφανο, αποτελεσματικό και λειτουργικό για όλους. Και ομαλοποιημένο και για τους φοιτητές. Δεν πρόκειται, κύριε Ξανάλατε, κύριε Μπάστα, να διαταράξουμε ζωές ανθρώπων και τις σπουδές. Όλα θα γίνουν μέσα σε βάθος χρόνου, όχι πολύ μεγάλου. Μάλιστα. Αλλά θα γίνουν με έναν τρόπο ακαδημαϊκό και χωρίς προβλήματα. Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι πήραμε πάρα πολλές ειδήσεις, Νίκο, από τον Πρίτανη του Πανεπιστημίου με Λωστά. Τη μεγαλύτερη, θα πω εγώ, το εμβολιαστικό κέντρο ότι θα λειτουργεί σε εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου, αλλά και τις θέσεις εργασίας που θα έρθουν. Είναι σημαντικό. Θα δούμε το επόμενο διάστημα τα αποτελέσματα. Μπορεί κάποιος να μην καταλαβαίνει αυτή τη στιγμή, α, έκανε μια εργασία. Θα το δούμε το επόμενο διάστημα. Όταν εταιρείες έρχονται να επενδύσουν με έδρα την Πάτρα σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Πάτρας, είναι πολύ σημαντικό.
Πολύ σημαντικό. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Πρυκανή. Εγώ σας ευχαριστώ που μου δώσατε τη δυνατότητα να επικοινωνήσω τι κάνει το Πανεπιστήμιο Πατρών. Σας ευχαριστώ πολύ, Νίκο μου. Σε ευχαριστούμε πολύ και εσένα.